Καλώς όρισες στους γλωσσοναύτες. Σε αυτή τη σειρά επεισοδίων μαθαίνουμε λέξεις και φράσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην καθημερινότητά σου στην Ελλάδα. Θα δούμε μάλιστα και πραγματικές περιστάσεις επικοινωνία. Σήμερα θα μάθουμε 10 πολύ γνωστές λέξεις και φράσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σου. Χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση για να χαιρετήσουμε κάποιον. Για παράδειγμα, αν δεις τον μυθικό Ηρακλή να σε χαιρετάει, μπορείς να πεις «Γεια σου Ηρακλή!» Γεια! Τι κάνεις? Εντάξει, η νούμερο 1 ελληνική φράση για να ξεκινήσεις μια συζήτηση. Γεια σου! Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ! Βέβαια, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και για να μάθεις πραγματικά τι κάνει ο άλλος. Τι κάνεις? Κάνω εγγραφή στους γλωσσοναύτες. Φαίνεται πολύ ωραίο κανάλι. Σωστός! Κάνε και ένα like. Καλημέρα! Είναι πρωί, έχεις φτιάξει καφεδάκι και αράζεις στην αυλή με το σκύλο σου. Ξαφνικά, εκείνος φεύγει και κάνει την ανάγκη του στην αυλή του γείτονα. Μπορείς να σπάσεις τον πάγο λέγοντας «Καλημέρα». Καλημέρα γείτονα, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλησπέρα. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι απόγευμα. Καλησπέρα γείτονα, ωραία μέρα. Τι θα γίνει με το σκύλο? Όλη μέρα αυτά θα έχουμε. Καληνύχτα. Το λέμε συνήθως πριν πάμε για ύπνο. Μπορεί πολλές φορές να το ακούσουμε και μετά από ένα όχι και τόσο επιτυχημένο ραντεβού. Πέρασα πολύ ωραία. Θα έπινα ένα χυμό ακόμη. Κώστα, είμαι λίγο κουρασμένη. Καληνύχτα. Ευχαριστώ. Θυμήσου να είσαι ευγενικός στην Ελλάδα. Έτσι θα γίνεις γρήγορα αγαπητός σε όλους. Μπορείς να μου πεις λίγο τι ώρα είναι? Είναι 2:15. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ ευγενικός. Με λένε. Το χρησιμοποιούμε για να συστηθούμε, ενώ για να μάθουμε το όνομα του συνομιλητή μας, ρωτάμε πώς σε λένε. Γεια σου. Με λένε Κωνσταντίνο. Εσένα πώς σε λένε? Γεια σου Κωνσταντίνε. Είμαι η Αθηνά. Συγγνώμη. Όταν έχεις κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, καλό είναι να λες συγγνώμη για να τη βγάλεις καθαρή. Πού είσαι ρε Κώστα? Έχεις αργήσει μία ώρα. Συγγνώμη. Είχε κίνηση. Επίσης, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να τραβήξεις την προσοχή κάποιου. Συγγνώμη, μπορώ επιτέλους να παραγγείλω? Τώρα κύριε μου, δεν βλέπετε ότι γίνεται χαμός? Ναι, όχι. Εντάξει, αυτές οι δύο λέξεις θα έλεγα ότι είναι λίγο σημαντικές. Με το ναι, δηλώνουμε πως δεχόμαστε κάτι και συμφωνούμε. Προσοχή, όταν λέμε ναι στην Ελλάδα κάνουμε έτσι. Ενώ με το όχι δηλώνουμε άρνηση. Προσοχή! Όταν λέμε όχι στην Ελλάδα κάνουμε έτσι. Να μαγειρέψω αρακά. Όχι. Να φτιάξω μπάμιες. Όχι. Λες να φτιάξω παστίτσιο. Ναι. Παρακαλώ. Είπαμε ότι είναι σημαντικό να είσαι ευγενικός στην Ελλάδα. Όποτε κάποιος σου λέει ευχαριστώ, είναι καλό να του λες παρακαλώ. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ που με γύρισες σπίτι. Παρακαλώ. Επίσης, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη όταν ζητάς απεγνωσμένα βοήθεια. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να φάω μπάνιες. Κάνε κάτι άλλο. Αυτές ήταν λοιπόν 10 πολύ γνωστές λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.